Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι σήμερα έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Όσον αφορά τη δικιά μας ομάδα, νομίζω ότι παρουσίασε δύο πρόσωπα. Ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό πρόσωπο στα 15 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και ένα τελείως διαφορετικό στο διάστημα από το 15 μέχρι το 30, όπου ο Παναθηναϊκός ξέφυγε, πήρε μεγάλη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ πιεστικό στην άμυνα. Εμείς δεν είχαμε σωστές τοποθετήσεις στην επίθεση και δεν καταφέραμε να οργανωθούμε επιθετικά. Η διαφορά ξέφυγε και όταν το παιχνίδι πηγαίνει τόσο μακριά απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι δύσκολο να αναστρέψουμε. Κρατάω σίγουρα το θετικό στοιχείο που είναι η αντίδραση που έδειξε η ομάδα μας και που έφερε ξανά το παιχνίδι στο ένα σουτ και στη μία κατοχή. Όμως και πάλι εκεί νομίζω ότι οι αποφάσεις που πήραμε στην επίθεση ήταν εκείνες που έκριναν το μάτς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση και καλή συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη. Ανάμεικτα συναισθήματα για την ομάδα μου, διότι μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα απέναντι σε μια ομάδα στον Παναθηναϊκό καταφέραμε και παρουσιάσαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο σε δύο κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά ίσως και το χειρότερο μας πρόσωπο, ένα πολύ κακό πρόσωπο για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν εννοώ κακό πρόσωπο, εννοώ το γεγονός ότι στην μεγάλη πίεση που δεχτήκαμε, στην ουσία φάνηκε για προς στιγμή σαν να τα έχουμε παρατήσει ή σαν να μην πιστεύουμε στο παιχνίδι, στη νίκη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή αντίδραση, αυτό είναι το θετικό στοιχείο και μάλιστα αρκετά θετικό ότι είχαμε μια αντίδραση με παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο και βοηθήσαν αρκετά τους υπόλοιπους. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας αγώνας μπάσκετ και ειδικά με ομάδα στον Παναθηναϊκό διαρκεί 40 λεπτά. Θα πρέπει να κοντρολάρουμε τελείως τα συναισθήματά μας την ώρα του αγώνα, είτε παίζουμε καλά είτε δεν παίζουμε καλά, και να προσπαθούμε να παίζουμε ό,τι έχουμε κάνει στις προπονήσεις. Θα ήθελα να πω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, αρκετά δυνατό και πολύ χρήσιμο για τη δική μου ομάδα. Εύχομαι συνέχεια, καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό στο θεσμό. Είναι δύο πράγματα. Αρχικά είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός υπερέχει στα κορμιά σε εμάς και ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο μαχητικοί, ειδικά όταν χάσαμε τις πρώτες ένας-δύο φάσεις. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι μόλις άρχισαν να χάνονται οι φάσεις, είχαμε μια έλλειψη συγκέντρωσης και κάποια σχετική τοπάθεια, θα έλεγα, για κάποιο διάστημα. Αυτά τα νούμερα που λέτε στο πρώτο ημίχρονο ήταν 11 οι πόντοι του Παναθηναϊκού από δεύτερες ευκαιρίες και στην ουσία η μοναδική φάση που κέρδισε στο καλάθι μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το τελευταίο καλάθι του White. Αυτό δείχνει ότι πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι είναι το πώς βάζεις το κορμί σου, το πόσο δυνατά πρέπει να παίξεις, ειδικά όταν έχεις να παίξεις με μεγαλύτερα κορμιά, και φυσικά οι τοποθετήσεις που παίρνεις, που όταν δεν είναι σωστές, ειδικά με τα κορμιά που έχεις αντιμετωπίσει στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν το rebound. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι και θέμα ικανότητας του αντιπάλου, αλλά είναι και θέμα πώς η δική μου ομάδα χειρίστηκε αυτό το μειονέκτημα που είχε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.